ψησταριές, μουσική, τραγούδια, φαγητό και καλή παρέα προσπαθούν να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα σεισμόπληκτοι που διαμένουν στους οικίσκους στο Αρκαλοχώρι. Προσπαθούμε να εξοικειωθούμε με το κλίμα και μη χειρότερα. Το λιγότερο που κοιτάμε αυτή τη στιγμή προσωπικά είναι το φαγητό. Τι ελπίζετε? Κάτι καλύτερο, να σταματήσουν και να μπορέσουμε να γυρίσουμε σπίτια μας. Ετοιμάζουν εκεί οι μέρες που είναι σήμερα γιορτινές, ένα τσιμπούσι, να πιούν τα κρασιά τους, να το τσικνήσουν. Θα ψήσουν κρύες, θα κάνουμε, γιατί έχουμε μόνο τα φουρνάκια, άρα δεν έχουμε την πολυτέλεια να ψήσουμε μέσα. Είναι λίγο πρωτόγνωρο, η αλήθεια είναι. Είναι διαφορετικό που δεν θα είμαστε στο σπίτι μας, αλλά εντάξει, προσπαθούμε για το καλύτερο. Ελπίζω για καλύτερα. Να μας δώσουν και τα λεφτά, να αρχίσουμε να φτιάχνουμε το σπίτι μας. Τι να κάνουμε, πού να πάμε? Στο χωριό μας πάμε και στενοχωριόμαστε. Και φεύγουμε και ερχόμαστε πάλι εδώ. Όλοι έχουν γυναίκες και έχουν κρυφή χαρά. Μα εγώ έχω μια γρινιάρα που μου τρώει την καρδιά. Να έρθει πιο χαρούμενος ο καινούριος χρόνος. Την υγειά μας. Να ζήσουμε, να είμαστε ευτυχισμένοι με τον καινούριο χρόνο. Να πάλι εύχομαι όλα καλά. Υγεία, ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Στιγμές χαράς και απόδρασης από τη δραματική καθημερινότητά τους, καθώς τα φετινά Χριστούγεννα είναι τα χειρότερα των τελευταίων δεκαετιών, όπως λένε, με τους ίδιους να αντλούν δύναμη μέσα από την αγάπη και την αλληλεγγύη του κόσμου. Ναι, δεν νιώθουμε ωραία, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Νιώθουμε πιο ασφαλείς βέβαια. Να μας δώσουν τα λεφτά να τα φτιάξουμε τα σπίτια μας, να φύγουμε από εδώ. Έχετε πάρει χρήματα εσείς? Όχι τίποτα. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, αγάπη, υγεία. Υγεία και δύναμη σε όλο τον κόσμο. Και ο ένας τον άλλο δίπλα, να στηρίζουμε ένας τον άλλο. Και σε εμάς εδώ προσωπικά, του χρόνου να είναι χωρίς, να είμαστε στα σπίτια μας, έτσι, χωρίς σεισμούς και χωρίς αυτόν τον κορονοϊό. Δίπλα στους οικίσκους, χριστουγεννιάτικα δέντρα και στολίδια, τα οποία δίνουν γιορτινό τόνο στην παγωμένη ατμόσφαιρα, ενώ μια ζεστή, όπως λένε καλημέρα, φωτίζει την φλόγα της ελπίδας. Το μόνο καλό ότι είμαστε εδώ, αγαπημένοι, αυτό. Αυτό, η καλή γειτονιά. Υπάρχει αγάπη. Υπάρχει αγάπη. Ναι, αυτό είναι η... Αυτό το κερδίσαμε πραγματικά από όλη αυτή την κατάσταση. Την αγάπη για το διπλανό μας. Το πόσο αξία έχει να σηκωθείς να πεις καλημέρα. Που είναι μεγάλης αξίας τελικά το να βλέπεις έναν άνθρωπο και να του πεις καλημέρα. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση για το Αρκαλοχώρι και για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας. Προσπαθούμε βέβαια μέσα από αυτή τη δυσκολία να ξεπεράσουμε αυτά τα μικροπροβλήματα και να σταθούμε στα πόδια μας. Θέλουμε να δώσουμε αυτή τη νότα και της ελπίδας και της αισιοδοξίας, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να ξαναφτιάξουμε και το Αρκαλοχώρι. Και τα Χριστούγεννα υπήρξαν αστάτωση λόγω της νέας σεισμικής δόνησης 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ρεβεγιόν με σεισμό, μα δεν γίνεται. Είναι το συνοδευτικό πλέον των ημερών, το έχουμε σε καθημερινή βάση. Δεκάδες σεισμοί. Οι εφιαλτικές εικόνες από τον ισχυρό σεισμό θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στο μυαλό τους, με τους ίδιους να οπλίζονται με υπομονή, με φόντο τη νέα δύσκολη πραγματικότητα στους οικίσκους, ευχόμενοι του χρόνου να βρίσκονται στα σπίτια τους.